στην Αθήνα διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Συμβούλιο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τύβου. Το Euronews συνάντησε τον νορβηγό πρόεδρό της, Svein Arne Hansen, και μίλησε μαζί του για όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλασικός αθλητισμός. Μετά από τρία χρόνια έντονης καταπολέμησης του ντόπινγκ, πιστεύετε ότι τώρα όλοι οι αθλητές είναι καθαροί? Νομίζω ότι κοιτώντας σήμερα το άθλημα είναι πολύ καθαρότερο. Πιστεύω ότι εμείς στην Ευρώπη μαζί με την Παγκόσμια Ομοσπονδία πήραμε μια πολύ σκληρή και δύσκολη απόφαση να αποκλείσουμε την Ρωσία από τα παγκόσμια πρωταθλήματα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον των καθαρών Ρώσων αθλητών και θέλουμε όλοι να αγωνίζονται με τους ίδιους όρους. Γι' αυτό καταπολεμούμε τόσο σκληρά τον ντόπινγκ. Μόλις αναφέρατε τους Ρώσους αθλητές, μήπως ήρθε η ώρα να επιστρέψουν στις διεθνείς διοργανώσεις? Σίγουρα θα υπάρχουν Ρώσοι αθλητές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου, αλλά δεν ξέρω αν θα εκπροσωπούν τη Ρωσία. Βέβαια, η Ρωσία για εμάς είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος. Έχουν παράξει ορισμένους πολύ μεγάλους αθλητές στην διάρκεια της ιστορίας και θέλουμε η Ρωσία να επιστρέψει, αλλά θέλουμε οι Ρώσοι αθλητές να είναι το ίδιο με όλους τους άλλους. Είμαι σίγουρος ότι η Ρωσία θα επιστρέψει. Ήσασταν ο άνθρωπος που εισηγήθηκε την κατάργηση όλων των παγκοσμίων και ευρωπαϊκών ρεκόρ. Επιμένετε σε αυτήν την άποψη? Προσωπικά πιστεύουμε ότι αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, αλλά δεν μπορεί να γίνει μόνο στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε την στήριξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Γνωρίζω ότι ο Σεμπάστιαν Κόου, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, το υποστηρίζει αυτό. Όμως εργαζόμαστε γι' αυτό και συζητούμε με τις άλλες υπήρους για να βρούμε τα κριτήρια και να προχωρήσουμε. Είναι πάντως μια δύσκολη απόφαση. Ο Σεμπάστιαν Κόου είπε επίσης ότι ο ανώμαλος δρόμος πρέπει να επιστρέψει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υποστηρίζετε την πρότασή του? Ναι, πάρα πολύ. Την υποστηρίζουμε. Αλλά ευχόμαστε να γίνει αυτό στους χειμερινούς αγώνες, επειδή αυτή είναι η σωστή εποχή του χρόνου. Τότε είναι στα πάνω του ανώμαλος δρόμος. Δεν νομίζω να πάει στους θερινούς αγώνες. Αλλά ό,τι και αν κάνει ο Κόου εδώ, θα διαβουλευτούμε στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και το πιο πιθανό είναι να υποστηρίξουμε την πρόταση του.